Ακριβά πλήρωσε μια 46χρονη χανιώτισσα την εμπιστοσύνη που επέδειξε σε μια 50χρονη, η οποία προσποιεί το ότι είχε μαντικές ικανότητες. Η διέξοδος που προφανώς αναζητούσε απευθυνόμενη σε λάθος άνθρωπο, την έκανε να χάσει μέσα σε διάστημα 2 ετών 15.000 ευρώ. Τόσα της απέσπασε η υποτιθέμενη μάντισσα. Πολλά τέτοια γίνονται κάθε μέρα. Το θεωρώ ότι ήταν... δεν ήταν σωστό. Υπερβολή δεν είναι, δεν θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει. Βεβαίως, όλοι μας προσέχουμε. Προσπαθούμε να προσέχουμε, όταν το καταλάβουμε είναι αργά. Η 46χρονη άργησε, αλλά κατάλαβε πως η 50χρονη που παρουσιαζόταν ως ο άνθρωπος που θα έδινε λύση στα προβλήματά της, την εξαπατούσε συστηματικά εφαρμόζοντας όλες τις γνωστές μεθόδους, από χαρτομαντία μέχρι και μαγική σφαίρα. Θα απευθυνόσασταν ποτέ σε κάποια κυρία για να σας πει το μέλλον σας? Όχι, βέβαια. Έχουν ενημερωθεί, ο κόσμος αρκετά έχει ενημερωθεί. Ο τρόπος βέβαια είναι συνηθισμένος, είτε με απειλούν ότι το παιδί της έπαθε κάτι, κάτι τέτοια πράγματα, ο σύζυγος κλπ. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Τι να πω. Υπάρχουν μεγάλοι απατεώνες. Χθες το απόγευμα, και αφού η γυναίκα που έπεσε θύμα απάτης είχε ήδη περάσει το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου για να καταγγείλει την επιτίδια, άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι της δράστηδας, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν προσημειωμένα χαρτονομίσματα τα οποία είχε καταβάλει 46χρονη και χειρόγραφες σημειώσεις σχετικές με την υπόθεση απάτης. Φωνάζει, ο κόσμος φωνάζει. Προσέχετε, δεν προσέχει κανένας. Τι να κάνουμε, δεν φταίει οι κυρίες. Η 50χρονη συνελήφθηκε με την κατηγορία της απάτης, παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Χανίων.